πρέπει κάθε εταιρεία που έρχεται στον διαγωνισμό, γιατί αυτό βλέπω ότι είναι καινούριο διαγωνισμό, σας διαβουλεύω. Είναι το 2020. Εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό, αυτή εδώ πέρα η εισήγηση που έχει έρθει. Τη θεωρώ ελλιπής, γιατί θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο αφημί της κάθε εταιρείας που είναι στον διαγωνισμό και από μια φορολογική ενημερότητα και μια ασφαλιστική ενημερότητα για να παίρνουν κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί με αυτά που ακούω και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η τάδε χρωστάει στην εφορία, η άλλη χρωστάει από το ίδιο ξέρω τι, έχω δυσαμφιβολία. Και θα ήθελα την επόμενη Οικονομική Επιτροπή να έχουν πλήρη διαφάνεια της εταιρείας Καστάτ Β' Τατούλης και των δύο εταιριών αυτών που έρχονται στους διαγωνισμούς, πλήρη διαφάνεια των έργων και σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Ευχαριστώ. Σας λέω καταρχήν ότι, παρότι νομίζω ότι δεν έχετε απόλυτο δίκιο όσο σας λέτε, αποδέχομαι το αίτημα για να προσθέσω το θέμα 3. Θα ζητήσω από την Ιταλική Υπηρεσία της Αλγορίδας να είναι εδώ στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή που είχαν ζητήσει να έρθουν σήμερα και το αποδέχτηκα, για να σε ενημερώσουν. Δεν συμφωνώ η ενημέρωση να γίνει γράφος, διότι δεν προβλέπεται η αιτιολόγηση των προσφορών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, αλλά να σας ενημερώσουν για οτιδήποτε θέλετε. Δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς, στον διαγωνισμό αυτό βλέπω ότι είχαν έρθει 8 εταιρείες που η μικρότερη έκπτωση ήταν σχεδόν 52% και η μεγαλύτερη σχεδόν 70%. Αυτό, η δική μου γνώμη είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν είναι προς όφελος του έργου. Διότι προφανώς πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι κατασκευάζει ένα έργο με χρήματα, αλλά η εμπειρία έχει δείξει μάλλον το αντίθετο. Πάντως, σας λέω ότι εδώ πέρα είχαν συμμετάσχει 8 εταιρείες με εκτός από 52-70%. Συμφωνώ να αναφερθεί το θέμα για την επόμενη εκδοχή, οπότε θα σας ενημερώσω για οτιδήποτε θέλετε η τεχνική υπηρεσία της Αλγορίδας. Προφανώς, οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε, σας διευκρινίζω ότι τα των φορολογικών ενημερωτήτων και όλα αυτά είναι κάτι το οποίο απαιτείται στο επόμενο πρακτικό του διαγωνισμού. Δηλαδή, ζητείτε από τον προσωρινό ανάλογο προκειμένου να γίνει οριστικός, όπως κάναμε στο θέμα 1. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε να την έχετε στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή. Για το θέμα αυτό και οτιδήποτε έχει να κάνει με την Αλγορίδα καταρχήν. Ναι, κύριε Βέρδε, θα συμφωνήσουμε κι εμείς και θα ζητήσουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση πρακτικού, είτε η εταιρεία λέγεται Καστάτ, είτε λέγεται οπωσδήποτε αλλιώς, να είναι εδώ οι τεχνικές υπηρεσίες των ερωτητών, για να κάνουμε και να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Να πω ότι αυτά τα οποία ακούστηκαν πριν από λίγο δεν συνάδουν με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής όπως το βλέπετε από τον νόμο. Δεν είναι η Οικονομική Επιτροπή ελεγκτικό όργανο να ελέγχει ποιος χρωστάει και ποιος δεν χρωστάει. Δεν είναι η Οικονομική Επιτροπή ελεγκτικό όργανο και απαγορεύεται του νόμου να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα στις διαδικασίες του διαγωνισμού. Οπότε δεν είμαστε απλώς απέναντι από αυτό που ακούστηκε, αλλά θεωρούμε, χωρίς να σημαίνει ότι ο συνάδελφος το έκανε επίτηδες, θεωρούμε όμως ότι το να λέμε εδώ και να ακούγεται στην Οικονομική Επιτροπή ότι θα πρέπει εμείς να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα έχουμε γνώση αυτών των στοιχείων, δεν είναι σύμφωνο με τον νόμο. Ίσως όταν οι επιτροπές διαγωνισμού συμμετέχουν τα πολιτικά πρόσωπα, τότε ναι. Από εκεί και πέρα δεν θα αμφισβητήσουμε και δεν αμφισβητούμε ποτέ πρακτικά των υπηρεσιών μας. Οι υπηρεσίες έχουν την πρώτη και την τελευταία ευθύνη για τα δημόσια έργα σε ό,τι αφορά την περιφέρεια προς το παρόν, μέχρι αυτό να αλλάξει. Άρα δεν θα ασχοληθούμε με αλλόδια κατά τη δική μας άποψη καθήκοντα. Σε ό,τι αφορά το 69% πιο κάτω υπάρχει εταιρεία άλλη που έχει 70%. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό με τις εκπτώσεις. Όμως όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, έχουμε 8 εταιρείες, όλες είναι πάνω από 50 και οι 3 πρώτες πάνω από 60. Συμφωνούμε λοιπόν κύριε Πρόεδρε με την αναφορή του θέματος. Το υπαριθμό 28 το είχαμε συζητήσει, για να θυμάμαι καλά, είχαμε πει στην προηγούμενη Οικονομική ότι θα έρθει ως πρακτικό θέμα σε αυτή. Ένσταση της Καστάτ τεχνική για παράδοση του πρωτοθεσμίας χωρίς αναθεώρηση του έργου, εργασίας βελτίωσης κτλ. Υπήρχε μια απόφαση για παράταση χωρίς αναθεώρηση, γιατί είναι ένσταση. Έχουμε την εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την απόρριψη της ένστασης. Από ό,τι ξεκινήσει το έργο. Ποιος
Ναι. Το έργο έχει ξεκινήσει από το 18. Έχει γίνει, από ό,τι βλέπετε δηλαδή, είναι το έργο, είναι 20-11 του 17, έχει υπογράψει συμφωνητικό. Του έχουμε δώσει, η προθεσμία αρχική του ήταν μέχρι 19-3 του 18, μέχρι, του έχουμε δώσει 7 παρατάσεις και ευελπιστούμε, τελευταία που δώσαμε, έδωσε αυτή η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, ήταν μέχρι 31 τρίτου, να ολοκληρώσει το έργο και προσπαθούμε να το ολοκληρώσουμε, να μην επανέλθουμε εδώ, γιατί είναι ελάχιστο το φυσικό αντικείμενο το οποίο εκπαιδεύει. Σε τι καταστήριξη τώρα αυτό το έργο, τι στιγμή συζητάμε τώρα, μπορούμε να έχουμε μια... Το έργο είναι εντάξει, καλά είναι. Απλά μόνο θέλει να ολοκληρωθεί με ένα σαζανέτ, δηλαδή κάποια σηματοπλέγματα. Τα οποία ακόμα τα έχουμε συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο βίντεο ότι έχουμε πολλά προβλήματα με αυτήν την εταιρεία. Πάρα. Μου λένε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι πάει καλά. Θα ήθελα τις συνεργασίες όλων των Παναγιώτων και της ΕΒΕΣ να είναι πιο τυπική και πιο προσεκτική. Όχι πιο απέναντι ότι έχω παρατηρήσει κάτι, έτσι πως θα τα αφήσω κανένα. Αλλά να είναι πιο, όσο γίνεται πιο προσεκτική με αυτήν την εταιρεία και το λέω με όλη την ευθύνη, με όλες βέβαια, αλλά ειδικά τελευταία αυτή η εταιρεία δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να κάνουμε τους ελέγχους πολύ σημαντικούς. Επειδή είμαι και εγώ καινούριος στην περιφέρεια, στην περιφέρεια προβλήματος, θέλω λίγο να διαλευκάνω. Η καστά τεχνική είναι άλλη και η βίδα τα δούλης καστά την άλλη. Είναι. Γιατί, η ίδια είναι. Όχι. Άρα, είναι η καστά κατασκευαστική, η οποία είναι ΑΤΕ. Έτσι, και είναι και η καστά τεχνική με διακριτό τίτλο Β' Τατούλης και ΣΥΑ κτλ. Έτσι, είναι δύο εταιρείες διαφορετικές. Άλλη εταιρεία με άλλο πτυχίο η μία και άλλη εταιρεία και με άλλο πτυχίο η μία. Ωραία, σε αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω την πρόταση που κάνατε στο τρίτο θέμα. Που πήρα αναβολή, την επόμενη Οικονομική Επιτροπή, και πρέπει να ψηφιστεί αυτό, να έχουμε διαφάνεια και διαλεύκαση των δύο εταιριών που βρίσκονται στα έργα και πώς εκκρεμούν. Τι λέτε, κύριε Κωστή, για διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή, ακούμε για τον κύριο Γκώτικα, 15 έργα, 20 έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. 7 στην Κορυφαία, 10 στην Λακωνία, άλλα 5 ήταν εκεί. Αυτή τη στιγμή, εγώ ζητάω, σαν παράταξη, να έχω μια διαφάνεια των δύο εταιρεών, έτσι, ζητάω κάτι παράλογο, πιστεύω όχι. Κύριε Κωστική. Πού βρίσκονται τα έργα, αυτή τη στιγμή στην Κορυφαία δεν έχει υλοποιηθεί. Εδώ είναι η Οικονομική Επιτροπή, κύριε Κωστική. Αυτό που λέτε είναι θέμα τα κοινωνικά. Ωραία, που ζητάω στην Οικονομική Επιτροπή να αφήσω περιφερειακό συμβούλιο. Έτσι, μπράβο. Ακούστε λοιπόν να δείτε κάτι. Κύριε Πρόεδρε, δεν αναγνωρίζω πρακτικά, η εισήγηση με αυτήν την περιφερειακό συμβούλιο. Ποια εισήγηση σα αναγνωρίζω. Αυτό που κάνω τώρα. Θα κάνω και εγώ το έτοιμά σα προ τι. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτά. Μισό λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, 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 μισό λεπτά. Κατηγορείτε για κάποιο λόγο για ολιγορία της υπηρεσίας μας. Δεν κατηγορώ τις υπηρεσίες. Τότε τι κάνετε. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω την εισήγηση ολοκληρωμένη. Αυτό είναι εναντίον των υπηρεσιών που λέτε. Δεν μπορώ να αποφασίσω, αυτό πρέπει να αποφασίσω. Είναι εναντίον των υπηρεσιών. Δεν βλέπω υλοποίηση των έργων της υπεροπόνησης των λόγων ευδείας το οποίο κατάγουμε και αυτή τη στιγμή αμφισβητώ για αυτές τις εταιρείες. Άρα αμφισβητείτε την Επιτροπή Διαγωνισμού και αμφισβητείτε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Τις δύο εταιρείες και βλέπω εκτόσεις μεγάλες για να μπαίνουμε στα έργα και δεν έχω υλοποίηση. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Προφανώς ο οποιοσδήποτε περιφερειακός σύμβουλος έχει τη δυνατότητα, το δικαίωμα να έχει ενημέρωση για το που βρίσκονται τα έργα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, την οποία δεν θα την έχετε. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι αυτό ο κύριος Ποτήτης. Επιτρέψτε μου. Είναι για συγκεκριμένες εταιρείες. Και αν αρχίσουμε εδώ ο καθένας να κοιτάει συγκεκριμένες εταιρείες, είπα γενικώς για όλες τις εταιρείες. Α, για όλες, είπατε. Α, για όλες.
αιτία. Δεν έχουν υλοποιήσει έργα. Γι' αυτό μιλάω για τις συγκεκριμένες. Όμως γενικά θα πρέπει όλες οι εταιρείες να έχουν αφημί και φορολογική ενημερώτηση για τα συγκεκριμένα. Μα δεν είμαστε εμείς για να το κρίνουμε αυτό. Κύριε Πράτη, σας παρακαλώ. Η οικονομική επιτροπή θα πρέπει τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές ενημερώτητες. Εγώ κάνω μια πρόταση και ας έρθει πρέπει να μου. Είναι εκτός νόμου η πρότασή σας. Είναι εκτός νόμου. Η διαδικασία να θέσουν τον έργο είναι σαφής και γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένη σειρά. Από εκεί πέρα το αίτημα του συναδέλφου να έχει ενημέρωση για την πορεία και τα προβλήματα των έργων ανά περιφερειακή ενότητα είναι εύρωγο και θα έχει απάντηση. Και ας καλέσω και έναν εκπρόσωπο της εταιρείας Δήτα Τατούλης και Καστά Τατούλης να είναι εδώ πέρα όταν θα εισηγηθούν αυτά τα έργα. Να μας πούμε και κάτι και να δείτε μαζί του, να σε ρωτήσουμε δεν θα εντοπίσω το πρόβλημα όσον αφορά το πώς όταν μια εταιρεία κάνει το έργο καταρχήν και να κάνει το διαγωνισμό και να είναι σωστά. Το πρόβλημα είναι αλλού, στη διαδικασία της εκτέλεσης του έργου, στη διαδικασία που το έργο δουλεύεται ή αν το δουλεύεται, υπάρχουν έργο όμως από ό,τι έχω καταλάβει δίνει πολλές δυνατότητες. Έτσι, και πολλούς εγκυμούς. Θα πρέπει δηλαδή οι τεχνικές υπηρεσίες να φροντίζουν ώστε να έχουν σκοπό μόνο το πώς θα εκτελεστεί το έργο και πώς θα γίνει το έργο. Και όχι να μπαίνουμε σε διάφορα παιχνίδια προβλημιών και αναβολών και τέτοιων τεχνικών να συμβαίνει. Αυτό θέλω να πω. Και βλέπω μια εταιρεία η οποία συνεχώς πολυσιακή, συνεχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έργα να μην εκτελούνται, να μην προχωράνε. Και πρέπει να το δούμε αυτό. Για να διευθυνθεί ενδεχομένως, προφανώς και συνεχώς συζητάμε για την Καστά, που είναι τεχνική και κατασκευαστική, και ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα, κάποια έργα που δεν το φοράνε, με τις παρατάσεις, όταν τα πρέπει να αντιβάλλουν και το βλέπουμε καθημερινά. Και καλείται να αντιβάλλει αυτό. Σε πολλές φορές έχει δουλειά. Αυτό που ήθελα να πω πριν για να ρωτήσω ενδεχομένως να μην υπάρχουν εντάσεις είναι ότι εμείς εδώ στην Οικονομική Επιτροπή εγκρίνουμε τα πρακτικά της υπηρεσίας για να μπορεί να κάνει υποβολή της προσφοράς σε ένα δημόσιο έργο, σε έναν δημοτικό διαγωνισμό. Υποβάλλει, πρέπει να υποβάλλει φορολογική ασφαλιστική με το μετρό. Άρα τα ελέγχει υπηρεσία που θα συνάγει να είναι στο πρακτικό. Ενδεχομένως λοιπόν να δημιουργήθηκε ένα ζήτημα ότι οι υπηρεσίες δεν το κάνουν σωστά. Το κατάλαβα καλά. Σωστά. Άρα αφήνει ευθέως παιχνίδια για τις υπηρεσίες. Έτσι θα την υποζητήσω. Έτσι θα την υποζητήσω. Καλά αυτό το ερμηνεύει και εγώ το ερμηνεύω. Λένε ότι θέλετε να τα βλέπουμε εμείς γιατί πιθανολογείται ότι μπορεί να μην τα βλέπουν υπηρεσίες. Ή ότι κάπου να μιλάω. Ή ότι κάπου να μιλάω. Κάπου να κάνω και όλες και εμένα. Αυτό είναι μια σύρροψη. Αυτό είναι μια σύρροψη. Επειδή γίνεται πολλοί λόγους και για τις υπηρεσίες και για τις εταιρείες, θέλω να πω το εξής. Εάν οι υπηρεσίες δεν ενδεχομένως δεν κάνουν καλά τη δουλειά του, εγώ για τις υπηρεσίες τις οποίες είχα την ευθύνη 8 χρόνια ήξερα παρά τα προβλήματα, το λίγο προσωπικό δεν κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους και φυσικά και οι υπάλληλοι μπορούν να κάνουν λάθη. Από εκεί και πέρα όμως για να ευρυνθεί ένα έργο το οποίο έχει δημοκρατηθεί και πριν ανατεθεί, υπόκειται όλους τους ελέγχους. Πρώτα πηγαίνει στο ελεκτικό συνέδριο, αν είναι πάρα από ένα συγκεκριμένο πάνω και εγώ δεν θυμάμαι πόσο είναι, και μετά ακριβώς έρχεται για να υπογραφεί. Άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει δοθεί ένα έργο χωρίς να συντρέχουν όλες οι διαδικασίες σύμφωνα με τον νόμο. Τώρα, εάν έργα καθυστερούν, εάν δεν γίνονται, δυστυχώς η εμπειρία μου θα σας πω λέει ότι ο νόμος, και το είπατε νομίζω, δίνει τέτοιες δυνατότητες που στο τέλος αυτά τα οποία εμείς μπορούμε να ασκούμε κριτική θα έχουν οι εργολάβοι δικαστικά και θα πάρουν τα χρήματά τους. Αυτή είναι η αλήθεια.